Τρομάζω έτσι. Καλά, γιατί κόψατε, εγώ δεν ακούω τίποτα από εδώ. Δεν πειράζει. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Μια χαρά. Μια χαρά χάλια. Εδώ. Γιατί? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, σήμερα είμαι πολύ πεσμένη. Κάντε κάτι να ανεβώ. Σας παρακαλώ, σας εκλυπάρω. Πέφτω στα πόδια, σας προσκυνάω. Σας ανεβάσουμε με τα θέματα που έχουμε. Έλα, Χριστάκη μου, μόνο εσύ θα με ανεβάσεις, αγάπη μου. Ποιος σε πείραξε? Πολύ! Για πέσει. Να πάμε να το μαστιγώσουμε. Τι έχει να μαστίσει εσύ? Μαστίγει ακούω, μ' αρέσει. Και η Κωνσταντίνα από δίπλα γελάει. 50 αποχρεώσει του γκρι, Mr. Ντούβι. Μίστερ Ντούβι. Δεν είπα εγώ τίποτα. Ξιδάκι για όλου. Δεν είπα τίποτα εγώ. Δεν του κάνει τίποτα, ούτε το ξύδι του πιάνει. Άννα. Του πιάσει, θα του πιάσει. Δεν στεναχωριέσαι. Λοιπόν. Αχ, να και όμορφη. Η του. Η του. Του είπα, μην τρομάζει. Τρομάζει, δε πω σε κοιτάει. Με την καλή τι είναι το λέω. Μου έχει κάτσει κάπως αυτό. Το όμορφη. Όχι. Α, από το όμορφη σε είπα. Από το. Αγάπη μου, μην παρεξηγείς εμένα. Πάντα όμορφη σε λέω. Κωνσταντίνα. Ναι. Ναι. Τι θα μου πεις σήμερα? Για νύφες θα μιλήσουμε. Για νύφες. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Τι έχετε πάθει σε αυτή την εκπομπή εδώ στο Θες Παρεάκι και μιλάτε όλο για γάμους και νύφες? Λείπει δώρο γι' αυτό. Τι έγινε? Η δώρα είναι του διαζυγίου. Ναι, ναι, λείπει η δώρα. Ναι. Μάλλον δεν έχει διαζύγια τώρα. Παιδιά, να πούμε πάλι καλή επιτυχία στη δώρα. Καθότι είναι στην εξεταστική περίοδο, δίνει μαθηματάκια. Καλή επιτυχία, κορίτσι μου, και σε όλα τα παιδιά, βέβαια. Τι νύφες, τι θες να πεις? Θα πούμε για τα χτενίσματα, τα νυφικά. Τώρα είναι και η περίοδο τέτοια, από το Μάιο ξεκινάνε οι γάμοι, μέχρι Σεπτέμβριο. Ιούνιο έχουμε. Δεν παντρεύτηκα. Από το Μάιο. Από το Μάιο ξεκινάνε πάντα οι γάμοι πιο πολύ. Ναι, όντως, όλο το καλοκαίρι. Και τον Οκτώβριο πάνε για διαζύγιο. Εντάξει. Μέχρι το Σεπτέμβριο, και θα πούμε για εύκολα χτενίσματα που πλέον δεν είναι τόσο, δεν φορούνται πολύ τόσο τα στημένα, τα αυστηρά σινιών, δηλαδή τα μαζεμένα πολύ. Γίνονται πάρα πολύ και με το νερό της θάλασσας, αν έχουμε ακουστά, που είναι πολύ της μόδας. Με το νερό, το θαλασσινό νερό, είναι το έχουν πάρα πολλές εταιρείες. Είναι ένα ειδικό σπρέι το οποίο κάνει ένα ανάλαφρο κύμα στο μαλλί, ώστε και να αγαπεί τη ζέστη τώρα, με την υγρασία, να υδρώσει η νύφη, ο χορός μετά, να μην έχει τον φόβο μη χαλάσει κάτι. Είναι τα πιο μποέμ χτενίσματα. Μποέμ τι εννοείς? Πιο ανάλαφρα, όχι τόσο στημένα. Με στεφανάκια, λουλούδια πολύ, ναι, αλλά πιο κάτω, να μην είναι τόσο αυστηρά. Δεν είναι πλέον το τόσο αυστηρά. Γιατί κάποτε είχαμε τις νύφες, αν θυμάσαι. Oh, μαζεμένες φουλ. Τσίτα το μαλλί εδώ. Καρφωμένο το πέπλο. Ναι, ναι, πιο ναι, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, εμείς συνιστάμε. Συνιστούμε. Δεν πειράζει. Έλα, μωρέ! Συνιστούμε, συνιστάμε. Κόβησα. Ναι. Συνιστάμε, συνιστούμε. Συνισταμένοι. Συνιστούμε. Συνιστούμε. Κοινώς σας προτείνουμε. Μπράβο, έτσι. Ένα ανάλαφρο κύμα στα μαλλιά, να είναι απλά κυματιστά κάτω, να έχουν ένα ελαφρύ πιάσιμο. Θα το δείξουμε αυτό, άμα θέλετε κιόλας, την άλλη εβδομάδα. Κανόνισε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας να φέρεις εσύ έτσι ένα όμορφο μοντέλο, να μας δείξεις κάτι. Βεβαίως. Live. Με μια πλεξίδα, με ένα ψεροκόκαλο κάτι, ένα μικρό. Ναι. Το άκουσε! Το άκουσε! Εγώ δεν πω εμπιστευτικά εδώ, αλλά εσύ. Δεν ξέρει γιατί το λέμε. Όχι. Λοιπόν. Ένα στεφανάκι και κανένα λουλουδάκι, δηλαδή κάτι τέτοιο πιο ανάλαφρο. Ωραία, εμένα τώρα με έκανε εντύπωση το Κωνσταντίνα που λες για το.
Αλλά το νερό τη θάλασσα αυτό το λεπτό. Πάρε χρυσό νερό. Πάρε χρυσό νερό. Άρχισε να τσεκάρει από πάνω. Μπράβο, και θα κάνει ένα look. Ένα look. Χρυσό νερό να ξέρουμε είναι για τη μητούλα μα όταν βουλώνει. Κάνουμε πλήσει. Είναι με φυσικό αλατό νερό. Θαλάσσιο νερό. Λίγο. Εκεί το παίρνει και τι κάνει. Εκείνο ενώ πάμε. Κόκαλο δεν μένει αυτό. Καθόλου. Μετά δεν έκανε κόκαλο. Κάνει εσύ που έχει και σπαστό μαλλί, κάνει τη πιο ωραία φυσούνα το συγκεκριμένο. Δηλαδή το φυσικό σπαστό μαλλί. Βάζει το σπρέι, τοποθετεί στα μαλλιά, μόνο στο μήκο, καθόλου στη ρίζα. Μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι αυτό. Εννοείται. Δηλαδή να πάρει ένα απλικατέρ που είναι. Όχι με θαλασσινό νερό κανονικά. Όχι, να βάλει μέσα λατόνερο. Όχι. Να σου πω κάτι, Κωνσταντινά. Έστει να βάλει και λεμόνι. Το λεμόνι κάνει φοβερή φυσούνα. Μπράβο, ή φυσικό χυμό πορτοκάλι. Ωραία, πέσω και εγώ στο σπίτι μου, θέλω να κάνω. Βάλε και φυσικό χυμό πορτοκάλι μέσα και μετά μέσα πίσω στον δρόμο. Θα σε ακολουθούν όλες οι μέλισσες και μύγες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί με κοροϊδεύει συνέχεια. Απλά η Κωνσταντινά αυτό που σου λένε του εμπορίου. Δεν είναι αυτό, λέω, ναι. Στο εμπόριο σε πολλές εταιρείες. Ωραία, θα μου πεις μετά. Σπρέι θαλασσινό νερό, λέγεται. Ωραία. Για φυσούνα, για σγουρό μαλλί σπαστό. Και γίνεται ωραίο. Γίνεται τέλειο. Δίνει πάρα πολύ όγκο, δεν το βάζει στη ρίζα όμω. Και κάνει ένα πολύ φυσικό σπάσιμο. Και μπούκλα, εξαρτάται. Σε γυναίκε με κοντά μαλλιά. Ναι. Που πρόκειται να γίνουν νύχτε. Τι θα πρότεινε. Κοντά μαλλιά, όχι καθάκι και δεν μπορεί να. Σαν τα δικά σου, για παράδειγμα. Ναι, σαν αυτό το μήκο. Ακόμα και αυτό που έχει με το μισό. Αγάπη μου, εσύ μου το έκανε, ούτω ή άλλω είναι υπέροχο. Κάθε φορά το μαλλί που έχω είναι τη αγαπημένη μα φίλη Κωνσταντίνα. Καιρό να μου κάνει και άλλα πράγματα, κανόνε. Είπαμε χθε και κάτι. Σου έταξε. Δεν θυμάμαι. Ένα μακρύ άφρο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθω Αφρικάνα εδώ πέρα εγώ. Ο Άρης τρόμαξε. Ο Άρης λέγαμε, κοίταξε. Θα έρθω Αφρικάνα. Θα είναι υπέροχο, πιστεύω. Μην τον ακούς, είπαμε, ζηλεύει. Πάμε παρακάτω. Και έχει εναντιωθεί ο Άρης, λέει. Ναι. Τελευταίες φορές. Τέλος πάντων. Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν. Έτσι όπως το έχεις ακριβώς, ένα ελαφρύ σπάσιμο δηλαδή, και να πιάσει από τη μια μεριά λίγο το μαλλί, να βάλεις ένα. Δεν είπα βιουκλάκι, κανένα λουδί. Να βγάζει μαλλί. Γαριφαλάκι εδώ, γιατί. Α, γιατί έτσι, δεν στη ώρα. Κάτι γλυκό καλοκαιρινό, ακριβώς. Για αυτές που δεν φοράνε πέπλο. Εγώ είμαι πολύ του πέπλου, μου αρέσει. Του παιδί. Ναι, για μένα το μάστι είναι το πέπλο. Εντάξει, όταν παρεσύσεις και εσύ θα βάλεις πέπλο. Και αν δεν είναι στη μόδα τότε. Τι θα κάνει η Κωνσταντίνα από όπου το κάνουμε. Θα βάλουμε εμείς, τι μας νοιάζει να είναι στη μόδα. Θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο. Αυτό. Μόνο για τις νύφες. Έλα, Χριστάκη, καιρός να τις χωρίσεις. Όχι. Και εμείς έχουμε γάμους. Και εσύ γάμο έχεις. Ένα γάμο. Ποιος παντρεύεται. Λοιπόν, παντρεύεται ο Σρόιτερ με την κυρία Μπούκη. Πώς τη λένε? Με την κυρία Μπούκη. Κάτι μου θυμίζει. Σαν αδέρφη σου είμαι. να πω το λόγο που λέω αν είναι εξαδέρφη του. Παλαιότερα, ναι, ναι, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. το φωνάζαμε κάπως, το λέγαμε σκά Μπούκη. Ήταν ένα χαϊδευτικό ρε παιδί μου. Ναι, γιατί τον αγαπάμε. Δεν χρειάζεται, μπορούμε να το πούμε ποιο το του είχε. Ο αγαπημένο Νίκο Φλωρινιώτη. Νίκο Φλωρινιώτη. Το φώναζε Μπούκι. Και όλοι μα και όλη στην Αθήνα έχει γίνει πολύ γνωστό, μπορώ να πω, ο φίλο μα ο Χρήστο, με αυτό το ψευδόνιμο Μπούκι. Πάρα πολύ γνωστό στην Αθήνα. Εννοείται. Θα με πνίξει, δεν κάνω. Δεν ξέρω, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό. Όταν ακούγανε Μπούκι, κατευθείαν λέγανε για το Χριστάκι. Ναι. Αφού όλοι ρωτούσαν που είναι ο Μπούκι. Ναι, δεν σε κάνουμε πλάκα. Δεν το ξέραν Χρήστο. Το ξέρουν Μπούκι. Δεν το ξέρουμε, Χρήστο. Ήταν χαϊδευτικό, ρε. Μπορούμε να το φωνάζουμε κι εμείς. Όχι, εγώ δεν θα το φωνάζω. Εγώ θα σου πω. Άλλη ίντρικα εδώ πέρα, Χριστάκη. Εγώ δεν σου φωνάζω. Ακόμα και τώρα τον λέω. Άλλη ίντρικα. Μήπως η συγκεκριμένη κυρία επίτηδες φωνάζεται Μπούκι. Λέγεται Μπούκι. Όχι. Ζήλεψε από σένα. Τι δουλειά κάνει, Χριστό. Η Ιωάννα Μπούκι. Δεν γνωρίζω τι δουλειά κάνει. Άσημη είναι. Καμιά τραγουδίστρια, κάνα όχι, μοντέλο. Όχι, δεν νομίζω. Ναι. Είναι πολύ όμορφη η γυναίκα. Όχι, δεν είναι. Οι τραγουδίστρες ωραίες είναι. Δεν είπα κάτι. Δεν σας με πει. Δεν είναι τραγουδίστρια, όχι. Επειδή είδα... ξέρεις, είχε όλο σχέση με τραγουδίστρια, ήταν παντρεμένος με την γυναίκα. Με το μοντέλο. Ναι. Γι' αυτό. Πρέπει να είναι και αυτή μοντέλο. Έχει μια λάθος. Τέτοια. Έχει μια τάση ο Αγνάνο μα Αντωνάκη Ρόιτερ προ τα μοντέλα. Και για πότε με το καλό. Πότε παντρεύονται. Θα κάνουν γάμο και βάφτιση μαζί με τι δεύτερε. Συγγνώμη, έκανε και παιδί. Ναι, είναι το δεύτερο του παιδί. Το δεύτερο του. Μαζί. Ναι. Είσαι σίγουρο. Τη δεύτερη κόρη του. Ναι, μια κόρη. Είναι παντρεμένη μαζί. Προπέρσι νομίζω.
Είναι παντρεμένοι μαζί με πολιτικό και τώρα κάνουν. Α, και τώρα κάνουν το θρησκευτικό. Και τι κάναν δύο παιδιά, χαμπάρι δεν πήρε. Το 2013 είχαν παντρευτεί συγκεκριμένα. Τα επιδέξει τα παιδιά να ζήσουν. Τι χάνε. Πού ζω. Ο Σρόιτερ δεν έχει κάνει και ένα γάμο ρεκό. Με την Αιγυπτιακή, αυτό λέμε. Με την Αιγυπτιακή, την Star Ελλάς. Πολύ ωραία γυναίκα εκεί. Η ναι. Ιωάννα έχει ξεκινήσει τις πρόβες νηφικού ήδη στη Σιλία Κρυθαριώτη και τον έρχεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο γάμος. Αναμένουμε να δούμε. Τελεία. Μόνο αυτό το γάμο. Έχω κι άλλο. Κι άλλο γάμο. Όχι γάμο. Είπα πια, δηλαδή Όχι γάμο. Χωρισμό. Δεν μπορώ. Όχι, η αγαπημένη μας Σοφία Μουτίδου ηθοποιός, πολύ γνωστή ηθοποιός. Η οποία είναι στην Ανίτα Πάλια, σου κάνε μου like. Νομίζω Κρητής πως ναι. Κρητής είναι ναι. Εκεί βέβαια, ναι. Είδα σκάλα το Κολοκοτρονίτσι. Τώρα κατάλαβα. Την αγαπώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Δήλωσε ότι δεν μου έχει λείψει, λέει ο Γιώργος Γιάγκας, από την τηλεόραση και δεν μου αρέσει. Εντάξει, και σε πολύ κόσμο. Και σε πολύ κόσμο, παιδιά, έτσι. Και σε πολύ κόσμο δεν αρέσει. Να πω ότι είναι παλαιότερο. Το ακούω και εγώ αυτό. Παλαιότερα μου άρεσε πάρα πολύ ο Λιάγκας και τον προτιμούσα στις ειδήσεις. Στις ειδήσεις. Στις ειδήσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως δεν του πάει αυτό. Αυτό το κομμάτι της showbiz, της παρουσίασης. Της παρουσίασης των παιχνιδιών. Έτσι το δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Και εγώ το έχω ακούσει. Είδες. Λέει ότι δεν έχει στη φωνή του αυτό που λένε οι ηθοποιοί, αυτό το γκέλ, ρε παιδάκι μου. Αλλά το θεωρεί διάνοια και πάρα πολύ καλό. Σίγουρα. Εντάξει, για να φτάσει σε αυτό το σημείο εκεί, δεν, μπορεί, δεν είναι κάποιο τυχαίο, μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Αλλά... Και ξέρεις τι, πάει και καλά στα νούμερα. Όταν ένας παρουσιαστής, φυσικά σαν πακέτο, φέρνει και καλά νούμερα στο κανάλι, έτσι δεν είναι το πρώτο το κανάλι. Βέβαια, κοίταξε, Άννα, εγώ πιστεύω ότι από τότε που χώρισε μαζί με την βρήκε την καλά, μήνε ένα... Ανέβηκε! Πήρε τα πάνω του. Δεν... ο κόσμος. Δεν ναι, τι. Ναι. Δεν το συμπαθεί. Ναι. Δεν το συμπαθεί. Γιατί θεωρεί ότι ο Γιάγκας φταίει. Θεωρεί, ότι... αλλά δεν ξέρουμε. Κανένας. Ακριβώς. Ακούγονται πολλά. Είμαι ουδέτερη σε αυτό. Και δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά με τον χωρισμό φάνηκαν και πολλά πράγματα. Συγγνώμη κιόλας. Τι. Τον Λιάγκα τον έβλεπες κάθε εβδομάδα πως θα μπουζούσε και από το τραπέζι με γυναίκες. Και συγγνώμη, και εσύ που ξέρεις τι κάνει η Φέη κρυφά και δεν το βγάζει απ' έξω επειδή είναι μητέρα. Το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δεν τη το είχαμε. Φάνηκε ότι είναι πολύ μικρό. Μα πρέπει να μου πει από έγκυρες πηγές για την κυρία Φέη, μην μιλάμε πολύ για την ναι. Φέη. Α, ναι. Ναι, γι' αυτό βεβαίως, σου έδωσα αλλού εσύ, άσε. Βεβαίως, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν το ξέρουμε. Είναι μικρή η θέση μου ακόμα. Δεν λέω για το τι ήταν, μιλάω για το από πού. Αύριο αυτό σου λέω, ξέρεις αν έχει γκόμενο τώρα, το ξέρεις. Πώς έχει γκόμενο, γιατί να μην έχει. Ο Λιάκας γιατί να μην έχει. Λέω, δεν δίνει δικαιώματα. Πώς θα δώσει, μητέρα με δύο παιδιά θα δώσει δικαιώματα. Πώς πατέρας με δύο παιδιά είναι. Άλλο άντρα, βρε κορίτσι μου. Άλλο, βρε, έλα, βρε. Αυτή, να σου πω κάτι. Έλα, αυτή τώρα έχει και την πρωινή εκπομπή. Κάτσε να τελειώσει η πρωινή εκπομπή. Άσε τώρα. Να φύγει λίγο, να χαλαρώσει λίγο αυτό το τέτοιο και δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει μετά. Να φανεί μετά. Ωραία, παιδιά. Μην τα ρίχνουμε όλο στο σπίτι. Περνάει ο χρόνο. Θα κλείσουμε ένα πολύ αγαπημένο επίση θέμα. Πολύ hot, καθότι πολύ hot. Έχω δύο πολύ hot κυρίες. Θα αρχίσουμε με την Δήμητρα Ματσούκα, όπου λανσάρει τα μαγιό τη αδερφή τη Μαρία Ματσούκα. Είναι το μοντέλο τη καμπάνια. Εντάξει, μην λέμε τώρα. Εννοείται η γυναικάρα, αν ματσούκα πιάνει. Η ματσούκα έχει μεγαλώσει πολλές γενιές γενικότερα αγοριών. Ναι. Μπράβο Χριστάκη. Και μάλιστα στο Instagram έγραψε κάτω από την φωτογραφία το μαγιό της αδερφής μου είναι δύο φορές μαγιό μου. Κατάλαβες. Εννοείται αυτό. Έχουν φωτογραφίες. Ναι, φωτογραφίες έχουν σταλεί. Ωραία. Πάμε να τις δούμε λίγο. Που την κατηγορούσαμε εκεί. Ότι δεν αδυνάτησε, πλέον αδυνάτησε παιδιά. Ναι. Ωραία, και οι δύο μου αρέσουν, βέβαια προτιμώ την ματσούκα, εννοείται. Εντάξει, τώρα. Δεν το συζητώ, εννοείται. Ωραία. Πάμε να απολαύσουμε και τη Λάουρα, λοιπόν. Πάμε να τις δούμε. Ωραία, είδαμε και τις φωτογραφίες και με τη Λάουρα. Συνεχίζει να είναι μαζί με τον Μιχάλη τον Μουρόρο. Και με το κοκκινάκι. Ναι, κάτι λέγανε ότι περιχωρισμό, ότι τα παιδιά είναι μια χαρά. Μαζί να είναι, εγώ του είδα και μαζί στο μέλλον. Έχει φωτογραφία με το κοκκινάκι. Έλα. Χθε βγήκανε φωτογραφία με το κοκκινάκι στην κουζίνα του. Παιδιά, γέλα, θα κάνουμε μια φωτογραφία. Κωνσταντίνα, δεν αφήνει τίποτα να πέσει γάμο, τα παρακολουθεί όλοι. Ποιο ανέβασε τη φωτογραφία που μαγειρεύαν μαζί στην κουζίνα.
και λέει, είμαι λέει τρισευτυχισμένος και βλέπεις ένα κοκκινάκι. Όχι, γελάει στη φωτογραφία. Καλά, δεν γελάει! Γελάει στη φωτογραφία και όλοι από κάτω αυτό σχολιάζουν ότι πρώτη φορά τον βλέπουμε να γελάει. Μαζί δεν τη βλέπαμε. Μαζί τη βλέπαμε αυτή τη δεν φωτογραφία. Γελούσε. Δεν γελούσε. Ήταν στη ανέβασαν και άλλη φωτογραφία. Αυτή δεν... κάθεται πίσω στο πάγκο, ναι, στην κουζίνα. Είναι και δύο φωτογραφίε μάλλον. Είναι δύο τότε. Μάλλον. Θα σα τη στείλω. Παιδιά, εντάξει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ωραία, τελειώσαμε και σήμερα και μείναμε μονάχοι όλα και αν τα δώσαμε. Και δεν ήταν μόνο η αγάπη. Ναι, το ξέρω. Τελειώσαμε τη θεματολογία μα, λέω. Ναι, γιατί με παρεξηγείτε πάντα, δεν ξέρω εγώ τη ροή μου. Mm-hmm. Μου. Την κεντρικιά. Α! Απολύεστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία βόλτα, mm-hmm. να ξεκουραστούμε, να ντυθούμε, να κάνουμε μαλάκια, να βαφτούμε, να δούμε τους χορηγούς εκπομπής. Α, να πούμε και για τα νύχια, του Δάκη. Ναι, τα νύχια μας. Μπράβο. Είδες, καλά που το θυμήθηκα. Εντάξει, να πούμε ένα ευχαριστώ. Τον αγαπημένο μας φίλο Δάκη Χατζηθωμά, στο κομμωτήριο Studio Hair, βρίσκεται εγώ και είναι κάτι πιο άλλο. Αγίας Θεοδόρας. Αγίας Θεοδόρας 13, στην Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καταπληκτικό κομμωτήριο και με παροχές νύχια βασικά και μακιγιάζ, τα πάντα όλα. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας σε όλους, τώρα δεν μπορώ να τους πω έναν έναν. Και μην ξεχνάτε να μας κάνετε like στη σελίδα μας, θες παρεάκι, γιατί έχουμε πάρα πολλά δώρα. We'll be right back.
Καλησπέρα σας, είμαστε στο Famous στο κομματήριο. Κοντά μας έχουμε τη Δήμητρα που δουλεύει εδώ, που είναι αισθητικός. Γεια σου Δήμητρα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά, εσείς? Πάρα πολύ καλά και εμείς. Έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα να μας πούνε τι άλλες παροχές έχει το κομματήριό μας. Λοιπόν, εκτός βέβαια από τα υπέροχα μαλλιά που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους, έχουμε νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ, ημιμόνιμα, οτιδήποτε θελήσει, όποια πελάτησα για να μορφύνει χέρια και πόδια. Καθώς επίσης και θεραπευτικό τομέα, σε πρόσωπο, σε πόδια, σε σώμα. Προσφέρουμε αντινάτισμα, λεμφικό. Από εκεί πέρα, αν πάμε στο πρόσωπο, μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως είναι ένας απλός καθαρισμός, ένας βαθύ καθαρισμός, έχουμε θεραπείες χρυσού, λεμφικό στο σώμα και διάφορες άλλες παροχές σε αυτόν τον τομέα. Να πάμε όμως και στο σολάρι. Έχουμε και σολάριο εδώ μέσα. Έχουμε και μαύρισμα λοιπόν. Το σολάριο είναι της Enjoy Sportego. Είναι ένα μηχάνημα τρίτης γενιάς που είναι γενικά καταπληκτικό. Πού βρίσκεστε, Δήμητρα? Βρισκόμαστε Ηλιούπολη, Γερμανού Καρβαγγέλη 13. Επίσης, να πω και το τηλέφωνο. 2310-644-140, κατόπιν ραντεβού μας βρίσκεται. Καθώς επίσης και στο Facebook υπάρχει σελίδα Famous, κομωτήριο. Νομίζω ότι αυτοί που δεν μας ξέρουν μπορούν να μας βρουν. Γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο κατάστημα Ντόλι και δίπλα μου έχω την καταστηματάρχησα, η οποία είναι πια άλλη, Γεωργιάνα Μπάρμπα. Γεωργιάνα, καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς? Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Πες μας λίγα πράγματα για το μαγαζί. Να σας πω λοιπόν, το μαγαζί το έχουμε εδώ και 19 χρόνια, όσο εγώ δηλαδή. Τώρα που ξεκινάει και σιγά σιγά το καλοκαίρι, θα έχουμε καινούργια κολεξιόν, καινούργια ρόχα, καλοκαιρινά, νέα, έρχονται πολλά. Δεν γινόταν να μην έχω κοντά μου και την καθεαυτού ιδιοκτήτρια του καταστήματος, τη φίλη μου τη Βάγια. Βάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κασάνδρα μου. Τι κάνεις, πώς μου είσαι? Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ? Έλα, είδες που τρεπόσουμε να πεις τι θα πω και τι θα κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θέλω καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάλι που έχεις επιμεληθεί τον ντύσιμό μου για την εκπομπή Θες Παρεάκι. Έχεις όμως, ξέρεις τι, έχεις κομμάτια που είναι τελευταία λέξη της μόδας. Και δεν τα βρίσκεις, αυτό έλεγα και έξω με την Γεωργιάνα, ότι είναι κομμάτια μοναδικά. Πού καταφέρνεις και τα βρίσκεις όλα αυτά? Με συνεχή ταξίδια. Ταξίδι, πολύ ταξίδι. Λοιπόν, εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ούτως ή άλλως το κατάστημα είναι χρόνια, μας τα είπαν πριν. Φίλοι μου, πάλι σας το προτείνω. Κατάστημα Ντόλι, με γυναικεία ενδύματα, Αγίας Σοφίας 24 στον πεζόδρομο. Ωραία, ήρθαμε. Τι έχω όμως τώρα εγώ? Βλέπετε, σας αρέσει το μακιγιάζ μου? Πρέπει να κάνω μακιγιάζ τώρα. Άννα μου, εννοείται, λες? Εννοείται. Και πολύ ωραίο μακιγιάζ από ό,τι έτσι έχω δει λίγο. Εννοείται. Έτσι. Θα μας τα πει τα παίρνω τη σκοτόγρα. Βλέπω και την Κωνσταντίνα. Την έχασα, Κωνσταντίνα μου. Κοριτσάκι μου, εδώ, πού είσαι, αγάπη εγώ. Μου. Εκεί, μας βάλανε μακριά. Εγώ θα σηκωθώ όμως τώρα. Λοιπόν, θα πάω. Περίμενε, φύγεις από εκεί. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά, τι πάθατε? Μην τρομάζετε, όχι. Όλα καλά. Έχω κοντά μου τη φίλη μου, την αγαπημένη μου φίλη, την Άννα την Κοβανίδου, make-up artist. Καλά, δεν τα λέω? Σωστά, πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τα λέω σωστά, τι να κάνουμε, το έχω αυτό. Η οποία. Και βασικά, ένα όμορφο κορίτσι εδώ πέρα. Θα ξεχάσω εγώ το όμορφο κορίτσι. Ποιος έχει κινητό, παρακαλώ? Ανοιχτό. Κανένας. Κάνει μία παρεμβολή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μια διευκρινίση, συγγνώμη έτσι. Είπαμε, έχουμε την Άννα την Κοβανίδου, make-up artist,
φίλη μου αγαπημένη, η οποία θα μας τα πει λεπτομερέστητα αργότερα. Λοιπόν, και έχουμε και την... Χριστίνα. Χριστίνα. Ένα μελαχρινό όμορφο κορίτσι. Άντε να έχω και μια μελαχρινή εδώ πέρα μέσα, όλες τις αθέμασες τελικά. Και μια κοκκινομάλα, εσύ κάνεις διαφορά. Μάλα, έτσι, είσαι φυσική έτσι. Κοκκινομάλα όχι. Γιατί. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα ότι είναι το φυσικό σου, ρε Σιάννα. Θα μπορούσατε, μου πάει πάρα πολύ. Σου πάει, αυτό ακριβώς. Ναι, το μικροφωνάκι μόνο. Τέλεια. Κράτησε το, σε παρακαλώ, για να ακούγεσαι. Ακούγεσαι βέβαια από εμένα, αλλά δεν πειράζει. Κράτα αυτό. Ωραία. Μ' αρέσει. Το χρώμα φρεσκοβαμένο, ναι. Καλοκαιρινό. Φαίνεται. Λαμπερό. Δεν ήσουν έτσι προχθές που σε είδα. Τι θα μας δείξει σήμερα, για πες εδώ στους φίλους τηλεθεάτες μας παρακολουθούν. Σήμερα θα δείξουμε ένα πολύ εύκολο και γρήγορο μακιγιάζ του καλοκαιριού. Έτσι, ένα πολύ γρήγορο bronze look που μπορεί κάθε κοπέλα να το κάνει. Με σχεδόν 2-3 προϊόντα έτσι, που αφορούν τα μάτια. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Θα έχω ήδη ετοιμάσει την πλευρά, είναι τελειοποιημένη. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κάνει κάτι, οπότε βλέπετε πώς θα γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι να σου πω κάτι είναι απλό. Είναι ένα μπλουζέ μεταλλικό look που μπορεί βέβαια, να φορεθεί. Βέβαια, οι φίλες μου δεν βλέπουν ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει τα χείλια, εμείς η πλευρά δεν έχει γίνει, τώρα θα γίνει. Ακόμα. Θα μας τα δείξει αν από εδώ, οπότε εγώ θα πάω από εκεί. Είναι ένα ωραίο trend καλοκαιρινό, πολύ εύκολο. Πάει σε όλες τις κοπέλες και μπορεί να φορεθεί νομίζω άνετα το καλοκαίρι. Το μπλουζέ δηλαδή αυτό το. Μπροζέ, καλά το είπα. Bronze look, ναι. Αυτό πηγαίνει και σε μελαχρινές και σε ξανθές όλα τα... Ανάλογα τις αποχρώσεις. Πιο μελαχρινές οι κοπέλες θέλουν λίγο πιο χάλκινα χρώματα. Mm-hmm. Τι εννοώ χάλκινα, το χρώμα του μπρούτζου, του χαλκού, όπως βλέπουμε τώρα στην φίλη μας την Χριστίνα. Α, να μπράβο. Για να γράψει, γιατί τώρα αν της έβαζα κάτι που ήταν πιο κίτρινο, ήταν πιο χρυσό, θα τη χλώμιαζε. Καταλαβαίνω. Το συγκεκριμένο make-up, ας πούμε, το μακιγιάζ, τέλει. Μπορεί να φορεθεί όλη την ημέρα. Γιατί όχι. Α, το βάζει και το πρωί για να μπορεί από το πρωί. Να... Το βράδυ να πας για να ακριβώς, με... θα μπορούσε το βράδυ να βάλει μέσα στο ωραία. Εσωτερικό του ματιού. Δώσε το μικρόφωνο τώρα στη Χριστίνα μας. Να πούμε και στην Χριστίνα και κομμωτήριο. Έτσι. Ναι, στη Παπαζόλη 5. Και στην Παπαζόλη, ωραία. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όποια ενδιαφέρεται μπορεί να τη δει και από κοντά. Λοιπόν, να ολοκληρώσω το μακιγιάζ, θα πάω από την άλλη πλευρά, να μην σε απασχολώ. Τέλεια. Γεια σας. Να το πετυχαίνετε. Οτιδήποτε χρειάζεστε να με ρωτήσετε. Κράτα το εσύ εδώ πέρα. Κράτα το. Για να μην το έχω μπροστά στα μούτρα, κατάλαβες. Οπότε, τέλεια. Ξεκινάς τώρα. Με μια κρεμμόδη σκιά, έτσι μεταλλική, μπρονζέ. Πρώτα δηλαδή θέλω να σας ρωτώ κάποια πράγματα και κάνει τη δουλειά σου. Τέλεια. Ξεκινάμε με το μάτι. Εγώ αυτό που λέω και στις μαθήτριές μου, δεν υπάρχει κανόνας. Ό,τι βολεύει στην κάθε κοπέλα. Και θα σας πω γιατί ξεκινάω το μάτι. Στην Ριάκη. Άνοιξε μου λίγο, Χριστίνα. Τέλεια. Έχω κάποιο κινητό, κάνει παράσταση. Το κλειστό. Τόσες εκπομπές δεν έκανε καν τώρα. Εγώ. Όχι, όχι, εσύ το έχεις μέσα, δεν είναι κλειδέτη. Έχω απλώσει όλο το κινητό βλέφαρο και λίγο στο κόκαλο, την μία μπρονζέ κρεμμόδη σκιά. Τι είσαι στο η οποία, όπως βλέπετε, μπορείτε και μόνη της με μία μάσκαρα να κάνει ένα look. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, Κασάνδρα μου, στην Άννα, αν η μπρονζέ χάλκινη σκιά ταιριάζει σε μένα, το με ξανθιά, σε ξανθιάς. Φυσικά και ταιριάζει. Όπως είπα και πριν, αυτό το look πάει σε όλες τις γυναίκες. Ανάλογα πώς θα το συνδυάσει μετά, με τι εικόνα θα κάνεις, το υπόλοιπο σου look πώς θα είναι, τι κραγιόν θα βάλεις. Άννα μου, πολύ ωραία. Να λίγο προς τα δω για να ακούγεσαι κιόλας. Ωραία. Ανάλογα τη διάθεση, λοιπόν, θα βάζω και εγώ. Τέλεια. Ωραία. Εντάξει, Άννα. Σούπα. Έρχονται πολλά. Γιατί τη φοβάμαι. Η Άννα είναι για το φουντουκί, διάσε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου κανονικά να συνεχίσεις. Εγώ θα σε ρωτώ κάποια πράγματα. Είπες ότι δεν υπάρχουν κανόνες για το πώς ξεκινάμε το μακιγιάζ. Πολλές γυναίκες. Μπορώ να πω ότι δεν βάφονται σωστά, δεν ξεκινάνε ίσως και σωστά, έτσι. Ή βλέπουμε κάτι αποτελέσματα. Τι να πω, μην εκφραστώ. Ναι. Θα πέσουν, ναι, χι. Λοιπόν, κανονικά όμως δεν πρέπει να ξεκινάς βάζοντας π.χ. Πέρα από το έχουμε καθαρίσει καλά το πρόσωπό μας και όλα αυτά. Να ξεκινάμε τη βάση μας, είπαμε μία κρέμα πρώτα. Μετά να βάζουμε make-up. Όχι.
Εντάξει, ανάλογα τι look θέλεις να κάνεις. Τώρα υπάρχουν κάποιες γυναίκες που θέλουν ένα προϊόν να βάζουν. Να βάζουν την κρέμα και ένα make-up. Δηλαδή, ωραία. Παράδειγμα. Μπορείς εσύ χρόνος να δουλεύεις. Να πω για μένα, όταν βάφομαι. Και θέλουμε ένα μακιγιάζ να έχει και θα σου πω, όταν βάφομαι, είναι λάθος που βάζω σε όλο το πρόσωπό μου και στα μάτια make-up. Και μετά βάζω τη σκιά από πάνω. Πω, εγώ θα έλεγα όχι κάτω από τα μάτια make-up. Γιατί το make-up εδώ είναι λίγο στεγνό. Από πάνω βάζω. Υπάρχει, θα έλεγα. Δηλαδή το κάνω έτσι με τα χέρια μου παντού. Που θα σε βοηθήσει να σταθεροποιήσει τη σκιά. Να βγει πιο καθαρό το χρώμα. Τουλάχιστον για την πάνω πλευρά του ματιού. Τώρα για κάτω χρησιμοποιούμε τα concealer που είναι λίγο πιο ενυδατικά. Σε αυτό συμφωνώ, εννοείται. Για να μην σπάσουν. Έχω βάλει εδώ πέρα να σας πω λίγο και τι κάνω. Εννοείται, βέβαια. Έχω πάρει ένα ωραίο pigment και το έχω βρέξει και το βάζω στο κινητό βλέφαρο. Έτσι, άμα θέλει να κόκκινη κουκλίτσα μας, έτσι λίγο άνω βράδυ. Εδώ πέρα το χάλκινο που βλέπετε. Mm-hmm. Μετά μπορώ να ρίξω. Έβαλε όμως πρώτα μία βάση έχω άλλο βάλει χρώμα. Τη βάση που σου είπα ότι τη βάζουμε και για σταθεροποίηση τη σκιά, αλλά και να μου σταθεροποιήσει και το μακίγιας και να βγει και πιο άρα εκείνη μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και με άλλες σκιές. Με όλα τα γίνεται, επειδή έβαλα και χρώματα, υπάρχουν διάφορες στο εμπόριο. Εγώ διάλεξα μία για το συγκεκριμένο το look να κάνουμε. Ρώτησε με. Άνοιξε μου λίγο χρυσή. Σε θαυμάζω εδώ πέρα πως... Επίσης να αναφέρω ότι την αγαπημένη μας την Άννα τη βρίσκεται πλέον στο κατάστημα χώρο σέντρες στην Αριστοτέλους και συγκεκριμένα στο περίπτερο της MAC. Α, έτσι. Μάλιστα, για να ξέρω, γιατί πάω συχνά εκεί. Και εγώ από εκεί πηγαίνω, ακριβώς. Και όταν χάνω που λέει, πού είσαι. Να πάμε να τη δούμε, εννοείται. Λοιπόν. Αγαπώ προϊόντα MAC ούτως ή άλλως. Και πολλές γυναίκες. Και να πούμε κιόλας, αλλά δεν το θυμάμαι, θες να το πω μετά. Ή θα μας το πεις εσύ, Άννα. Ότι είσαι καθηγήτρια. Διδάσκω σε μια σχολή, της Μαριάννα Βλασίδου, που λέγεται Makeup Concept Academy. Ξαναπέστω λίγο. Makeup Concept Academy. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρεσε να ρωτήσεις κάτι για το μακιγιάζ. Εγώ. Οι άντρες δεν αγαπούν, νομίζω. Εγώ, πίστεψέ μου συγκεκριμένος άντρας. Εκεί ήθελα να κάνω εδώ την ερώτηση. Θα σου πω, γιατί ήθελα να την κάνω και την ερώτηση. Αγαπάει το μακιγιάζ. Τώρα είναι καλοκαίρι. Ωραία. Βλέπουμε τις γυναίκες στην παραλία. Πες μου λίγο. Μαζί σου, ξέρω τι σκέφτεσαι. Ναι. Τι θα πεις. Τι θα ρωτήσω. Τι θα πεις, ναι. Γιατί τόσο πολύ. Αυτό ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, δεν ξέρω τι προβάλλονται και τι βλέπουν τα κορίτσια. Πας κορίτσι μου στην παραλία, πας είναι ελεύθερη, να είσαι εσύ ο εαυτός σου. Ωραία, θα μπεις στην παραλία, θα βγεις. Δεν είναι κακό όμως να βάλει μία μάσκαρα και ένα γκλος, έτσι λίγο να νιώθει. Ναι, κάτι ελαφρύ, ελαφρύ, ναι, και σήμερα. Αντιλιακή με χρώμα, θα έλεγα. Αντιλιακή με χρώμα που θα σου δώσει και χρώμα, θα σου δώσει και προστασία. Ακριβώς. Έχουμε μπερδέψει νομίζω λίγο την παραλία. Πηγαίνετε στο Παλιούρι, θα δείτε κάτι, φατσούλες εκεί πέρα, μούρλια. Έχει γίνει πασαρέλα και η παραλία. Έχει γίνει πασαρέλα ή η παραλία. Έτσι δηλαδή βλέπει τελευταία στάση σε μόδα μαγιό, μαλλιά, δηλαδή πάσε πλέον. Τι πασαρέλα δεν άκουσα, τι μου είπατε. Έχει γίνει παραλία πλέον πασαρέλα για αυτή. Πώς βγαίνει το βράδυ έξω σε ένα κλαμπ και είσαι ντυμένη, στολισμένη ώρα. Μα αυτό το άνετο που λες στο χήμα δεν υπάρχει. Οι γυναίκες μου πάνε στην παραλία και είναι έτσι δαμένες, περιποιημένες. Κάνουν μπάνιο μετά για να βγουν το βράδυ, είναι έτοιμες. μάλλον δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουν μέσα μέχρι το λαιμό. Μέχρι το λαιμό είναι εδώ. Και λίγο κάνει λίγο το μαλάκι πίσω έτσι για να... Θα χαλάσει το look. Το look, εξίσου και όλοι. Σε παρακαλώ. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε τη μασκαρίλα. Λίγο πιο λαφριά, κορίτσια. Λίγο ναι, πιο και λαφριά. Μια ωραία αντιλιακή αυτό το που λέμε με χρώμα. Μακιγιάζ, ναι. Πάντα το λέω. Καλύτερα πριν να βγει μια γυναίκα έξω από το σπίτι, ας αφαιρέσει κάτι. Καλύτερα θα είναι, χειρότερα δεν θα είναι. Συμφωνώ. Σωστό. Εμείς ούτως ή άλλως, Άννα μου και ο Κωνσταντίνο μου δεν το έχουμε ανάγκη. Όχι. Είμαστε όμορφες από μόνοι. Όχι. Τι δεν έχετε ανάγκη, αλλά χθες δεν πήγατε για μπάνιο. Εντάξει, για φαγητό όχι. Πήγατε, γιατί ήσασταν. Πήγαμε για δουλειά. Εγώ τώρα αρχίζω, ήσασταν περιποιημένες, πολύ όμορφες. Και κάτσαμε να φάμε κιόλας. Κούκλες, έβαλε 100 καρδιές εκεί πέρα από άρχομαι και κάτω. Αλλά πήγατε για φαγητάκι, εντάξει. Άρα, τελειώνουμε με το μάτι, βάζουμε τη μάσκαρα. Βεβαίως, και έτσι τελειώνει το look. Στο bronzing look αυτό που ανέφερες, τέλεια. Έχεις χρησιμοποιήσει από κάτω και με κάποιο τέτοιο, όχι. Έχω βάλει μια πολύ φυσική βάση, δηλαδή ένα πολύ ελαφρύ make-up, βέβαια. Τώρα όμως το συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό ακριβώς, είναι αψεγάδιαστο.
δεν βρίσκεις τίποτα. Του είσαι κοπέλα μου. Άλλες κοπέλες και άλλες γυναίκες που ενδεχομένως έχουν κάποια στίγματα ή κάποια σπυράκια και θέλουν τα καλύψουν. Θέλω να κάνουν ένα make-up. Τώρα, εγώ θα πρότεινα και λόγω για καλοκαίρι κάτι αδιάβροχο, να είναι λίγο ανθεκτικό στην υγρασία που έχει η πόλη μας, στη λιπαρότητα. Όταν εννοείς ανθεκτικό, Άννα, θέλω να μου πεις, που επίσης είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και το βλέπουμε και σε πολλές γυναίκες, τα σπασίματα που κάνει το make-up πολλές φορές. Ναι. Τι είναι αυτό, από τι δημιουργείται. Από τι δημιουργείται. Ίσως λάθος επιλογή, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Λάθος επιλογή make-up, πολύ βαρύ make-up, πολλή ποσότητα make-up. Λάθος τρόπος απλώματος. Μπορεί να το απλώσω με τα χέρια ή με ένα σφουγγάρι ή με ένα πινέλο. Ανάλογα το πινέλο. Συνήθως όμως είναι πολλή ποσότητα. Σκέψω ότι ένα pump make-up. Τα make-up έχουν ένα pump. Πάρα, έχουν μια άδεια. 1,5 με 2 pump, δηλαδή 1,5 με 2 πατήματα. Είναι αρκετό για να κάνει ένα πρόσωπο. Ωραία. Μπορείς να συνεχίσεις. Τώρα σκεφτείτε. Με απογοητεύεις βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ας αναρωτηθεί. Εγώ μπορώ να το κάνω και 4 φορές αυτό. Μετά είναι σπατουλάρι. Σου λέω. Εγώ 4 φορές το κάνω. Με κάτι που λέει εδώ η Άννα, κάτι πολύ δυνατά κάποιες από κάποιες εταιρείες που είναι. Δεν είναι για όλους. Δεν είναι για την ημέρα. Να το βάλεις κάπου που να έχει διάρκεια, να πας κάπου. Εδώ ενυδατώνουμε το δέρμα. Συνήθως το καλοκαίρι θέλουμε ενυδάτωση. Ωραία. Και δεν φεύγει το μακιγιάζ με αυτό. Δεν φεύγει. Καταρχήν το προετοιμάζει. Να σε δω. Ενυδατώνει. Ενυδατώνει, προετοιμάζει. Μπαίνει και πριν και κατά τη διάρκεια και στο τέλος σαν σετάρισμα. Α, το συγκεκριμένο δηλαδή το βάζεις και πριν. Ακριβώς. Ωραία. Είναι μία κρέμα που έχει λάμψη. Θα σου μου λίγο χειρίσουν να δεις. Τι έχει αντιοξειδωτικά και γενικά βοηθάει να φαίνεται πιο ξεκούραστο και λαμπερό το δέρμα μας. Το βλέπεις πως γυαλίζει. Α, πολύ ωραία. Δες, Άννα. Πω, καταπληκτικό. Γυαλίζει. Αυτό πότε το βάζει μετά. Ο κόσμος όσο πρέπει να γυαλίζει. Είναι η ενυδατική μας. Τι ωραία. Ενυδατική δεν τη βάζεις πολύ ωραία. Δεν έχουμε βάλει make-up. Αυτή απλά μπαίνει πριν το make-up. Και βοηθάει, είναι ωραία γιατί βοηθάει και να δώσει έτσι αυτό το προσελάνιο αποτέλεσμα που όλες θέλουν. Ναι, μπράβο. Και δεν είναι και βαρύ όμως, δηλαδή να σου βγάλει λιπαρότητα. Α, αυτό μου ενδιαφέρει. Με ρώτησες πώς πάει η σειρά. Πρώτα βάζουμε την ενυδατική μας. Μετά, εγώ έχω χρησιμοποιώ ένα primer. Αυτό μου το έχεις δώσει και εμένα, μπορώ να πω και το βάζω. Γενικά τα primer, ανάλογα τι θέλει, σου κάνουν. Θέλω όμως να πεις, επειδή πολλές γυναίκες και κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό το primer. Μου το έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Τι είναι, τι κάνει αυτό. Είναι ένας σούπερ ήρωας. Βοηθάει, ναι, βοηθάει να σταθεροποιηθεί το μακιγιάζ. Το πρώτο. Κατάλαβα. Και μετά, επειδή δεν υπάρχει μόνο ένα primer, υπάρχουν πάρα πολλά, ανάλογα τι ανάγκη έχει κάθε γυναίκα. Έλεγχο λιπαρότητας, λίανση στο δέρμα, μείωση λεπτών γραμμών, φωτεινότητα, εξουδετερώση χρώματος. Άρα είναι πολύ σημαντικό πολλά. Και αυτό, ναι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε. Απλά ότι... το πρώτο, συγγνώμη κιόλας, κάνει σταθεροποίηση και μετά επιλέγεις τη δεύτερο benefit που θέλεις να έχει το primer σου. Άρα οι σωστές κινήσεις είναι μετά την ενυδατική, βάζουμε αυτό το primer. Το οποίο βοηθάει στη σταθεροποίηση, το συγκεκριμένο ελέγχει και τη λιπαρότητα. Και έχει μάτι τελείωμα. Άρα λοιπόν γι' αυτό Άρη μου να μην αναρωτιέσαι γιατί κάνω 2 ώρες για να βαφτώ. Έχω να βάλω τόσα πράγματα. Πρέπει να με καταλαβαίνεις. Να το πάρει η Χριστίνα, έχει πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Και πολύ καθαρό. Έχει φανταστικό πρόσωπο. Έτσι. Με όχι μόνο πρόσωπο, γενικά είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Να τα λέμε αυτά. Έτσι, με πολύ απλά πράγματα δεν θα της βάλω ένα make-up σε όλο το πρόσωπο που θέλουμε να φωτίσουμε συνήθως, που έχουμε ανάγκη στη μεσαία ζώνη. Αρχίζει σιγά σιγά. Εδώ κάτω από τα μάτια, ρινοπαριακές, ομοιοχρωμία. Πολύ ελαφριά. Η πούδρα, παιδιά, είναι βασική.
Εγώ δεν μπορώ χωρίς πούδρα. Πέντε τις τελειώνω το μήνα, θα έλεγα. Εννοείται, γιατί δίνει αποτέλεσμα μάλλον. Παίρνει γυαλάδα, πιο λάμψη. Και η κάρτα. Ποιος? Και η κάρτα. Οι κάρτες δεν τελειώνουν ποτέ, λεφτά έχουν. Τα λέμε προς τα έξω αυτά. Θα δέχουμε τηλεφωνήματα να πράγω. Δεν έχουμε τίποτα. Το ταμείο είναι μείον. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το ταμείο είναι μείον, αλλά πάντα μια γυναίκα όταν πρόκειται για τα καλλιτικά της θα βρει λεφτά να πάρει την επανέκδοση. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εννοείται. Είναι το πιο βασικό. Εννοείται αυτό το πράγμα. Φαντάζεσαι τώρα. Είδες και η Χριστίνα μας απορία. Ένα τι που γίνεται γενικά έτσι που βλέπουμε στο backstage, που βλέπουμε αυτές τις ωραίες λάμψεις, αλλά όχι γκλίτερ. Βλέπεις δέρμα, βλέπεις γυαλάδα ενυδάτωσης. Ναι. Δεν θα γίνει με μία πούδρα. Κωνσταντίνα μου, σε έχω και πλάτη, σε αγαπάω μου, το ξέρεις. Δεν θες εσύ να ρωτήσεις κάτι. Πού είσαι και του χώρου. Εγώ ήθελα για τη θάλασσα να ρωτήσω, αλήθεια, γιατί είμαι από αυτές που... Όχι ότι βάφομαι, αλλά εντάξει, χωρίς κραγιόν δεν πάμε ούτε για τσιγάρα, η αλήθεια είναι. Κύριε, μην το κάνω. Είμαστε τυχερείς που φύγει και τώρα αυτό με τα ματόκλαδα που μπαίνουν και δεν βγαίνουν ποτέ. Μόνο με επέμβαση, τα μόνιμα. Τα ματόκλαδα. Και έτσι ναι, εγώ έχω βρει την υγεία μου, αλήθεια, γιατί πάντα ήμουν με μάσκαρα στη θάλασσα. Από την αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό δεν χαλάει τις βλεφαρίδες. Κάτσε, βρέθηκα τα ματόκλαδα. Περίμενε, το καταλάβω λίγο, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνα. Όχι, εγώ τα προσέχω πολύ. Είχα θέμα. Ένα λεπτάκι. Βρέθηκαν ματόκλαδα που μπαίνουν και δεν ξαναβγαίνουν. Δεν ξαναβγαίνουν, κάνεις ανανέωση κάθε μήνα, κάθε 6 εβδομάδες. Αυτό μόνιμα, δεν πειράζει τις φυσικές μας. Μόνιμοι θεωρούνται. Μόνιμα με το κλαδί. Δεν πειράζει τις φυσικές μας. Όχι, αν είναι σωστή η τοποθέτηση και δεν βάλουν πολύ κόλλα. Βασικά, αν είναι σωστή η τοποθέτηση, το καταλαβαίνεις. Θα σας περάσω και μετά να είναι μαλακές. Πάνε από ότι είναι οι μεταξένιες, που είναι πιο ελαφριές για το ματόκλαδο και έχουν βάλει λίγη κόλλα. Αυτές εμένα μου κρατάνε και 2 μήνες, να πω την αλήθεια. Πρέπει να πάω να βάλω κι εγώ. Ναι, πάμε. Ωραία. Ανούλα μου, θα ξανασηκωθώ τώρα εγώ. Γιατί γελάς εσύ? Τίποτα με τον Δημήτρη. Εδώ το κορίτσι μου το καλό. Δεν ήθελες να ρωτήσεις κάτι, πες. Πες, εσένα λέω. Ναι, θέλω να ρωτήσω. Δεν λέω το Δημήτρη, θα μας ρωτήσουμε αν εξέσκαι τίποτα για το μακιγιάζ. Έχεις καμιά φορά, Δημήτρη, να πω. Αχ, ναι, να ρωτήσουμε το Μενεξέ τι μάσκαρα βάζει. Αχ, είναι τέλειο! Φτάσαμε στο κραγιόν εσείς, όπως καταλάβατε. Γρήγορα. Τα δικά μου. Μου φύγει το μικρόφωνο, παιδιά. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άστο σε μένα. Να είστε καλά, τι κάνετε. Σκόπετε. Κορνέι το θεϊκό. Λοιπόν. Ωραία. Και τι κι άλλο έχεις να βάλεις? Μία τελευταία λεπτομέρεια. Α, να μπράβο. Και θέλουμε να το δείξουμε. Έτσι, περνάει ο χρόνος και πρέπει να τα δούμε. Να το δούμε λιγάκι. Ναι. Πώς είναι. Και γενικά ήταν ένα πολύ εύκολο tip που μπορούμε να σκοπίσουμε να το κάνουμε. Ένα εύκολο tip. Για να φαίνεται έτσι αυτό το γύρω το δέρμα. Ναι. Πήρε στα χέρια σου τώρα κάτι, τι έβαλες? Ναι, λοιπόν. Ναι. Έχουμε δει φωτογραφίσεις που έχουν γκλώσει τα μάτια. Γίνανε προς τα δόντια. Μπράβο. Δεν είναι γυαλάδα, είναι σαν να είναι υγρό το δέρμα. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Τέλειο. Με λίγο γκλώσ. Το έχω πάρει λίγο στα χέρια, λίγο να φύγει. Οπότε παίρνεις λίγο λίγο γκλώσ στα χέρια σου. Μικρή ποσότητα, ειδικά στα μάτια, έτσι να γίνουν γλώσσες, έτσι αυτό το λιωμένο, να μην είναι αυτό το τυπικό. Και μετά στα κόκαλα, εδώ στα ζυγωματικά. Πολύ, πολύ λίγο. Κλείσε μου λίγο. Είναι έτσι. Φανταστικό. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν έχω το δέρμα της κοπένας, αλλά τι να κάνω. 5-6 μποτοξάκια, lifting και εγώ δεν ξέρω τι. Βέβαια, είναι και 10 χρόνια και μικρότερη, έτσι. Σίγουρα πράγματα. Λοιπόν, μου φύγει το ακουστικό, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, όπως είπα. Βέβαια, εγώ θα το έκανα 1-3 ώρο, έτσι. Για να βάλω όλα αυτά τα πράγματα.
Να σου πω. Θα ξεκινούσα 5 η ώρα, θα τελειώνω 8. Όχι, απλά αυτό που λέω ότι όσο πιο πολλά πράγματα βάζεις, τόσο λιγότερη ποσότητα θα χρησιμοποιείς και γίνεται και γρήγορο. Και νομίζω ότι όλες έχουμε χρυσές, μπρόνζες σκιές στο σπίτι. Να δείξουμε το αποτέλεσμα. Απίστευτο. Πραγματικά μπορεί να φορεθεί από το πρωί. Είναι... Πώς να το βάλεις όλες τις ώρες, κορίτσια μου, και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Όχι στην παραλία, είπαμε. Όχι στην παραλία, φυσικά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Και βράδυ θα μπορούσε να βάλεις ένα μολυβάκι μέσα, ένα μαγουλάκι. Το βράδυ ένα, μπράβο, κάνε μία μικρή διαφορά. Τίποτα του ιδιαίτερου. Και είσαι οκ. Τέλειο. Λοιπόν, επιφυλάσσουμε ότι η Ανούλα μας θα έρχεται εδώ πέρα, η Άννα Ικοβανίδου. Συχνά πυκνά να μας κάνει διάφορα μακιγιάζ. Διάφορα τύπη, είμαι διατεθειμένη να τα μοιραστώ μαζί σας. Άννα, μπράβο, ώστε να μάθουν και οι φίλες μας να βάφονται σωστά. Να αποφεύγουμε αυτά τα ξαφνικά εγκεφαλικά στον δρόμο. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Εννοείται. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χριστίνα μου και εσένα, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θύμησέ μας πού μπορούν να σε βρουν είτε στο Facebook, είπαμε, είστε και στα Χόντο Σέντερ στην Αριστοτέλους. Είμαι στο Χόντο Σέντερ, στο πάγκο της ΜΑΚ θα με βρείτε. Στο Χόντο Σέντερ στην Αριστοτέλους, στο Facebook είμαι Άννα Κοβανίδου με λατινικούς χαρακτήρες. Να πούμε κιόλας ότι μπορώ να απευθυνθώ και να πω ότι αναλαμβάνεις να κάνεις και μακιγιάζ. Φυσικά. Και στο σπίτι. Φυσικά. Και στα... Γάμους, νύφες, νυφούλες, παντρεύονται, παντρευτείτε καλέ, χανόμαστε και βαφτίσια και γάμους και τα πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα Χριστίνα μου. Φίλοι μου, έτσι θα τελειώσουμε με ένα όμορφο μακιγιάζ. Βαφτείτε σωστά, κανονίστε, θα σας δω το βράδυ εγώ έξω. Κάπου θα πάω, έτσι. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ πέρα, 5 και 10, 5 και 4, 5 και 5, δεν ξέρω, θα δούμε. Απ' τις 5 να είσαι στο κανάλι της Βεργίνας. Γιατί μόνο θες παρεάκι. Μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, να προσέχουμε.